τα αφήνει στο πλάι και τα εδώ. Εντάξει, τώρα αφού εγώ να κάνω το μήνυμα, τρεις φορές. Σύμφωνα με αυτό που σε μάρτυρες από την περιοχή, οι δύο άνθρωποι επέμεναν σε μηχανές μετά από τα κουλούσματα του κόντου στα μάτια στην Καριλάου. Τι έκανε αυτό, σε είδε αυτό, βάλε και δεν ασκούς. Τώρα είναι μάρτυρες, όταν έξω από τα γραφεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των κακών, οι δύο δράστες ήθελαν να σκοτώσουν. Βάκε, οι αυτοίτες μάρτυρες... Καλησπέρα από το Zoukla.gr. Διαρκώς έχετε εικόνα από την Χαρλεάδρη Κούπη, όπου στις 7.45 δύο άγνωστοι άντρες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πλευρά της ΖΕΔΟΦ πηγής πλησίασαν την Χαρλεάδρη Κούπη, που υπάρχει μόνιμη αστυνομική δύναμη, καθώς φρουρεί τα γραφεία του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές κατά των αστυνομικών που φρουρούν στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι δράστες στη συνέχεια, οι οποίοι στη συνέχεια τράπηκαν αμέσως σε φυγή. Πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο άτομα μέσα σε αυτοκίνητο. Ενώ οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν βρει τουλάχιστον τέσσερις κάλικες σε διάφορα σημεία εδώ, γύρω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε από την εικόνα μας. Ο ένας κάλικας είναι στο βάθος, στο κτίριο, σε μια κολόνα. Ο δεύτερος κάλικας σε ένα δέντρο που βρίσκεται επίσης στο βάθος, στη δεξιά πλευρά της εικόνας σας. Βεβαίως είναι τεράστια αστυνομική κινητοποίηση. Βλέπετε άντρες των ΜΑΤ που φρούν στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς και στους γύρω δρόμους, ενώ ανθρωπογεννητό έχει εξαπολυθεί για τον εντοπισμό των δραστών. Το βάθος της εικόνας σας αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε επίσης αστυνομικούς του τμήματος βαλιστικών ερευνών, όπου έχουν ήδη πάρει τώρα ελέγχουν τους κάλικες, τέσσερις είναι οι κάλικες οι οποίες έχουν βρεθεί. Όπως άλλως ανέφεραν και μάρτυρες από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον τέσσερις φορές κατά της μόνιμης αστυνομικής δύναμης των ανδρών των ΜΑΤ που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο Χαριλάου Τρικούπη 50 στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Επαναλάβουμε για όσους συνδέθηκαν τώρα μαζί μας ότι λίγα λεπτά μετά τις 7.30, δύο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δράστες οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επέβαιναν σε όχημα και από την πλευρά της ζωοδόχου πηγής έφτασαν κοντά στην Χαριλάου Τρικούπη 50, εκεί που βρίσκονται τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και πυροβόλησαν με όπλο τύπου Κολάσνικοφ τουλάχιστον τέσσερις φορές κατά της μόνιμης αστυνομικής δύναμης, όπου φρουρούν στο συγκεκριμένο σημείο. Στη συνέχεια οι άνδρες στάθηκαν αμέσως σε φυγή, όπως στον επόμενο προκλήθηκε αναστάτωση. Και αυτή τη στιγμή η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στις γύρω περιοχές για τον εντοπισμό τους, ενώ άνδρες του τμήματος βαλιστικών ερευνών συλλέγουν τους τέσσερις τουλάχιστον κάλικες οι οποίοι έχουν βρεθεί, προκειμένου θα τους δώσουν στοιχεία για την ταυτότητα του όπλου, καθώς και για την περαιτέρω έρευνα για τους δράστες οι οποίοι έκαναν αυτή την επίθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές εκτιμήσεις, οι δράστες ήθελαν να έχουν νεκρό και γι' αυτό πυροβόλησαν κατά των αστυνομικών που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς δεν βρήκανε στόχο, δεν σημειώθηκε και κάποιος τραυματισμός, ενώ τουλάχιστον τέσσερις από τις βολίδες τους έχουν βρει αστυνομικοί, είναι σε κάποια κολόνα, σε κάποιο δέντρο, καθώς και σε άλλες σημεία γύρω από το γραφείο του ΠΑΣΟΚ και από την αστυνομική δημιουργία, η οποία ήταν ο στόχος των αγνώστων. Η εικόνα σας πάντα από τη Χαριλάου Τρικούπη, λίγα μέτρα μακριά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
Να πούμε ότι είχαμε πριν από λίγο και επικοινωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα. Αυτό που ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό είναι να διαλευκαθεί άμεσα η υπόθεση και να εντοπιστούν οι δύο άνδρες που, επαναλαμβάνουν, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και σύμφωνα με αστυνομικές εκτιμήσεις, ήθελαν να σκοτώσουν αστυνομικό έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Έβαλα τουλάχιστον 4 φορές κατά της αστυνομικής κλούβας, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες σε όλη την περιοχή προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Φυσιολογικό από άνδρες της ασφάλειας αλλά και των ΜΑΤ. Στο βάθος της εικόνας σας είναι τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και εκεί που εστιάζουν τις ερευνές τους οι αστυνομικοί. Άνδρες στο ΜΑΤ φρουρούν το συγκεκριμένο σημείο. Κάποιοι εξ αυτών αποτέλεσαν και τον στόχο των σφαιρών που έβαλαν άγνωση λίγα λεπτά μετά τις 7.30 προς το σημείο τους, έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, χαλιά του κούπη 50, όπου υπάρχει μόνιμη αστυνομική δύναμη. Τουλάχιστον 4 νικάλικες έχουν βρεθεί. 4 είναι ο αριθμός και για τον οποίο κάνουν λόγο οι μαρτυρίες μέσα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν τουλάχιστον 30 άτομα, τα οποία αμέσως έτρεξαν και καλύφθηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις τους στους αστυνομικούς, άξιον τουλάχιστον 4 πυροβολισμούς. Τόσοι είναι, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, και κάλικες οι οποίοι έχουν βρεθεί από όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Για τον εντοπισμό των δύο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανδρών οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, πυροβόλησαν κατά των αστυνομικών έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά της ζωοδόχου πηγής και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Αντίστοιχη εικόνα με αυτή που βλέπετε, δηλαδή με αστυνομικές κορδέλες και άνδρες στο ΜΑΤ. Αντίστοιχη εικόνα σε όλους τους δρόμους που οδηγούν προς τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, από την πάνω πλευρά της πλατείας των Εξαρχείων, καθώς και από την απέναντι ψηλά στη Χαλιά Τρικούπη, όπως είναι φυσιολογικό. Όλες οι δύο διπρόσβασεις στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ είναι αποκλεισμένοι, καθώς πραγματοποιούν έρευνες οι αστυνομικοί για να βρουν τους υπόλοιπους κάλικες να έχουν ρηφθεί. Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να τους βοηθήσει στην εξιχνίαση του συμβάντος αυτού. Κάτι το οποίο ζήτησε και πριν από λίγο και ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό, από τον κύριο Τόσκα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ένας κάλικας εντοπίστηκε πολύ κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν ο σκοπός των ΜΑΤ. Ο αστυνομικός δηλαδή που εκείνη την ώρα ήταν
έξω από το αστυνομικό πούλμαν, λίγα μέτρα μακριά του, βρέθηκε η μία βολίδα από το όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Πάντα στην οθόνη σας εικόνα από την Χαριλάου Κούπη, λίγα μέτρα μακριά από τα γραφεία του Πασόκο, που για όσους συνδέθηκαν τώρα μαζί μας, να πούμε ότι λίγα λεπτά μετά τις 7.30 ένα όχημα με δύο άνδρες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και με όπλο τύπου Καλάσνικοφ πυροβόλησαν τουλάχιστον 4 φορές κατά των αστυνομικών που βρίσκονται έξω από τα γραφεία του Πασόκο. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικοί έχουν βρει 3 κάλικες σε διάφορα σημεία, εκ των οποίων σε ένα σημείο πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόταν ο αστυνομικός. Στη συνέχεια οι άγνωστοι τράπηκαν σε φυγή και εν εξελίξει είναι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό τους ή για τον εντοπισμό οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ανέβρεσή τους. Στο βάθος της εικόνας σας πάντα, οι αστυνομικοί από το Τμήμα Βαλιστικών Ερευνών που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής 3 κάλικες από το όπλο τύπου Καλάσνικοφ, το οποίο λίγα λεπτά μετά τις 7.30 έβαλε εναντίον της αστυνομικής δημιουργίας που βρίσκεται έξω από τα γραφεία του Πασόκ, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Αστυνομικοί των ΜΑΤ που βρίσκονται ούτως ή άλλως εδώ στο συγκεκριμένο σημείο αλλά και στη γύρω περιοχή έχουν αποκλείσει την πρόσβαση προς τα γραφεία του Πασόκ, στο οποίο σας βλέπετε και στην εικόνα μας.
Τώρα μπορείτε να δείτε στο βάθος της εικόνας μας, πίσω από το φανάρι, τον άνδρα στα λευκά με τη λευκή στολή, όπου είναι το τμήμα κλιματολογικών έρευνων και μαζί με τους συναδέλφους μου, στους οποίους περπατάνε στο βάθος της εικόνας σας, πραγματοποιούν ελέγχους στο σημείο που κοιτάνε τώρα. Πιθανότατα είναι το σημείο στο οποίο βρέθηκε μια βολίδα από το όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Κούπι 50 και αυτή θα συνεχίσει να είναι για τις επόμενες ώρες και για όση ώρα είναι εκεί πραγματοποιούν έρευνες. Νεότερα σε σχέση με το ρεπορτάζ και την πορεία των αστυνομικών ερευνών για αυτό το συμβάν, το οποίο ευτυχώς δεν κατέληξε σε κάποιο τραυματισμό ή θάνατο, θα έχετε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα στο zoukla.gr, στο πρωτοσέλιδό μας όλα τα νεότερα, καθώς και σε έκτακτες συνδέσεις εφόσον βρεθεί. Καλό σας βράδυ.